Ιωαννίδη μες στην περιοχή, κυνηγάει ο Ιωαννίδης, είναι δυνατή. Φάουλ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Αχρίαστο φάουλ εκεί του Άβυλα. Σε καλό σημείο από αριστερά για σέντρα. Το πήρε χάρη στο πείσμα του Ιωαννίδη που κυνήγησε την παλιά. Ο Άβυλα τον γκρέμισε με το αριστερό του αγώνα και κίτρινη κάρτα στον Άβυλα. Η τελευταία ευκαιρία θα είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Και είναι εντός περιοχής νομίζω. Πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι οριακά στη γραμμή. Πρέπει να το δούμε. Την πάει πολύ πίσω τη... Θα το δούμε εδώ. Από αυτό το replay. Ναι, εντός περιοχής. Πέναλτι είναι. Είναι πέναλτι. Φαντάζομαι θα το δει το VAR. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και εγώ αυτό νομίζω. Φαντάζομαι μέσα. Θα το δει το VAR. Είναι η φάση. Περιμένει το VAR ο διαιτητής. Πέναλτι, ναι. Πέναλτι στο 96 για τον Παναθηναϊκό. Από ένα αχρίαστο φάουλ του Άβυλα στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης κυνήγησε ο Άβυλα, έβγαλε τον αγώνα του. Η φάση ήταν εντός περιοχής. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά είναι μέσα στην περιοχή. Και το πέναλτι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Το έκτο λεπτό του Καρισιώση, τώρα έχουμε φτάσει στο 8ο. Τώρα έχει γίνει ένας κακός χαμός εκεί στον πάγκο. Ο Βρέτσος προκαλεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τους βρίζει. Έχει βγει και ο Καραπαπάς και κάνουν τα ίδια. Πάει να το δει ο διαιτητής. Και κυνηγάει ο Αβραάμ. Τρομερά πράγματα γίνονται. Κυνηγάει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος τον διαιτητή. Τρομερά πράγματα. Αυτό είναι το ήθος που διδάσκει πάει ο Ολυμπιακός. Αυτό που βλέπουμε μόλις τώρα. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο διαιτητής πάει να το δει. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, ότι είναι εντός περιοχής. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν βγει από τη φυσούνα και προκαλούν συνέχεια τους. Τώρα έχει γίνει ένας χαμός και έχουν πάει πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού στο VAR. Είναι καθαρό πέναλτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει. Πέναλτι. Το έδωσε. Το πέναλτι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και κάρτα στο Βρουσάη. Στο Βρουσάη. Κυνήγησε ο Ιωαννίδης, έβγαλε το χέρι του με τον αγώνα. Ο Άβυλα ήταν εντός περιοχής. Είμαστε τώρα στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται από τον Ολυμπιακό. Και το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπασταθόπουλος επιτίθεται σε άνθρωπο του Παναθηναϊκού. Τρομερά πράγματα γίνονται. Τρομερά πράγματα. Ντροπή. Ντροπή στο κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού. Έτσι. Έχει μπει και ο Καραπαπάς στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι το ήθος που πάει ο Ολυμπιακός. Αυτό το ήθος διδάσκει πάει ο Ολυμπιακός. Βρίζει. Οπα. Κάνει και δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Οπα, ο Καραπαπάς. Ντροπή. Ντροπή. Μόνο ντροπή. Τίποτα άλλο. Μόνο ντροπή. Τώρα εδώ έχει μόνο ντροπή. Ήρθαν να προκαλέσουνε. Το ξέραμε τόσο γύρω ότι ήρθαν να προκαλέσουνε. Αυτός είναι ο Καραπαπάς, αυτή είναι η παλιά Ολυμπιακός. Τώρα και οι παίκτες μεταξύ τους. Έκανε κάποιες χειρονομίες ο Καραπαπάς. Ντροπή. Αν υπάρχει εισαγγελέας πρέπει να ασχοληθεί. Έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει πέναλτι. Το σκορ είναι 0-1 με τον goal του BL 84. Και περιμένουμε την εκτέλεση. Τώρα καλεί ο διαιτητής τους αρχηγούς, τον Παπασταθόπουλο καλεί κοντά του. Έχει γίνει ένας χαμός. Κοιτάει τον κόσμο, συνεχίζει και κοιτάει τον κόσμο, τον προκαλεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα... Το ξέραμε ότι ήρθαν εδώ να προκαλέσουν, το ξέραμε, έγινε στο τέλος. Περιμένουμε για το πέναλτι. Ο Εμβυλά δέχτηκε κίτρινη. Ένταση εκεί κοντά στη φυσούνα. Και περιμένουμε την εκτέλεση του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, μια φάση που κυνήγησε ο Ιωαννίδης. Ο Άβυλα έβγαλε τον αριστερό του αγώνα. Αρχικά έδωσε φάουλ ο διαιτητής. Ήταν μέσα, το είδε και στο VAR. Και το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Σπόραρ που έχει πάρει την μπάλα.
έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 6ο έγινε. Στο τελευταίο, δηλαδή τελευταία δευτερόλεπτα έγινε το πέναλτι. Το Σπόραρ έτοιμος για να εκτελέσει το πέναλτι. Πολύ ένταση. Έτοιμος ο Σπόραρ. Το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πέσει δακρυγόνα. Και είναι λίγο δύσκολη η προσπάθεια. Σπόραρ. Το πέναλτι. Σπόραρ εκτελεί. Γκολ 1-1. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός με το Σπόραρ. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. Ισοφαρίζει και φυσικά το γκολ αυτό πανηγυρίζεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, διότι βρέθηκαν σε μια κακή μέρα. Παρά την κακή τους μέρα πήραν αποτέλεσμα που τους διατηρούν τη διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε στο τελευταίο λεπτό, εκεί που δίνεται το πέναλτι, να κάνει τα πάντα, τα στελέχη του, να κάνουν τα πάντα για να προκαλέσουν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Δίδαξαν ήθος για άλλη μια φορά ο Καραπαπάς και οι άλλοι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν τζίμπησε. Αν υπάρχει εισαγγελέας όμως θα πρέπει να ασχοληθεί. 1-1 λοιπόν στο 84 ο Μπιέλ. Στις καθυστερήσεις. Ήταν το χτύπημα του Σπόρα, την έστειλε ψηλά την μπάλα. Ήταν λίγο ρυψοκίνδυνο το χτύπημα. Ο Πασχαλάκης έμεινε στο κέντρο της εστίας. Σπόρα την έστειλε ψηλά και αριστερά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Ένα χαζό πέναλτι πρέπει να πούμε, Διονύση του Άβυλα. Δεν είχε κανένα λόγο να μαρκάρει καταρχάς τον Ιωαννίδη. Μπάλα πήγαινε πλάγιο. Κυνηγούσε ο Ιωαννίδης, έβγαλε το χέρι του Άβυλα. Λοιπόν, σέντρα για τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Ο Ντόι γεμίζει, τέλος στο ντέρμπι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Ο Μπιέλ